Πριν παρουσιάσω το σημερινό για τη διοργάνωση αυτής της σειράς των διαλέξεων και φυσικά την αποδοχή της πρότασης του κλάδου μας να γίνει μία στο διάλεξη σε θέματα που αφορούν στην εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία. Τώρα, ο σημερινός μας ομιλητής, ο Δημήτρης Βρέγγιας, είναι φυσικά μέλος του κλάδου μας, εργασιακός ψυχολόγος με βασικές σπουδές στην κοινωνική εργασία από το ΚΑΤΕ Κρήτης και την εργασιακή και βιομηχανική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου έλαβε και τον τίτλο του διδάκτορα στην ψυχολογία της εργασίας και των οργανισμών. Ο κ. Βρέγγιας διαθέτει μία μακρά και πλήρη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και πολυετή θητεία ως διευθυντής τμήματων ανθρωπίνων πόρων σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς όπως η Νόκια, η Siemens και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Επίσης, διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία, καθώς έχει διδάξει και εξακολουθεί να διδάσκει μαθήματα στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην οργανωσιακή συμπεριφορά, σε ΑΕΗ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τέλος, μία σημαντική πτυχή του βιογραφικού του που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εθελοντικό έργο του κ. Βρέγγια, καθώς... Συγγνώμη, ήθελα λοιπόν να κάνω μια. Αυτό που έλεγα είναι ότι αυτό που ήθελα να αναφέρω και βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό είναι το εθελοντικό έργο του κυρίου Βρέγγια, ο οποίος είναι μέλος του Κέντρου Εθελοντών Manager Ελλάδος, ένα κέντρο που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε νεοφυείς επιχειρήσεις, νέους επαγγελματίες αλλά και οργανισμούς, σχετικά με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία των επιχειρηματικών του σχεδιασμών. Είναι λοιπόν μεγάλη μας χαρά και τιμή που ο κύριος Βρέγγιας, ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη εμπειρία στον χώρο, είναι σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσει για ζητήματα που απασχολούν όλους, είτε λόγω ακαδημαϊκού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω του ρόλου μας ως εργαζομένων. Πριν του δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας πω ότι στο τέλος της ομιλίας θα υπάρχει χρόνος για να συζητήσουμε ζητήματα ή ερωτήσεις που πιθανώς να έχει το κοινό σε σχέση με όλα αυτά που θα συζητηθούν στην παρουσίαση. Βέβαια, εάν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έχετε κάποια διευκρινιστική ερώτηση, θα μπορούσατε να τη βάλετε στο chat και εγώ θα τη μεταφέρω στον ομιλητή. Δίνω λοιπόν τον λόγο στην κυρία Βρέγγια και σας εύχομαι καλή παρακολούθηση. Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Ένα λεπτό να ανεβάσω. Βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευελπιστώ να πάρετε μια εικόνα του τι κάνει ένας εργασιακός και οργανωσιακός ψυχολογίας στον χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών και να αποτελέσει ενδεχομένως και ερέθισμα ιδιαίτερα για τους φοιτητές, για περαιτέρω αναστοχασμό και ενδεχομένως και για επιλογή αργότερα όταν θα έχουν να καταλήξουν τι ακριβώς θα ακολουθήσουν. Αρχικά θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρωτίστως στην κυρία Πλατσίδου, όπως επίσης την κυρία Καρούσου και στον ΕΛΨΕ γενικά, που μας έδωσε το βήμα, μας παρεχώρησε το βήμα σήμερα, να κάνουμε και να μοιραστούμε μαζί σας το τι ακριβώς κάνει η εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους Δέσποινα Ξανθοπούλου και Κώστα Παπαχριστόπουλο, τόσο για την υποστήριξη, όσο και για την από κοινού έτσι, συμφωνία, να με τιμήσει ο κλάδος μας, να έχω αυτή τη χαρά, να παρουσιάσω σήμερα, κυρίως από την πλευρά της εφαρμογής και της πράξης της εργασιακής και οργανωσικής ψυχολογίας και βέβαια της άμεσης συνάφειας με το HR, μιας και εκεί, όπως προανέφερε και η Δέσποινα, είχα όλα αυτά τα χρόνια την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Όπως γνωρίζετε, μία σημαντική έννοια και λέξη κλειδί στην ψυχολογία είναι το κίνητρο. Το κίνητρο για μένα, για να κάνω αυτή την παρουσίαση, ήταν, όπως είπα, να μοιραστώ μαζί σας, μιας και ο κλάδος μας δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, το τι κάνει η εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία, αφενός, και να μοιραστώ μαζί σας την εργασιακή εμπειρία που απεκόμισα όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια εδράζεται επίσης στο κίνητρο που αναφέρθηκε προηγουμένως η συνάδελφος, κυρία Σανθοπούλου, σε μία αρχή του ΚΕΜΕΛ, του οποίου είμαι μέλος τα τελευταία χρόνια, που λέει ότι στόχος μας είναι να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία αυτά που εμείς αποκτήσαμε και πετύχαμε στην εργασιακή μας διαδρομή. Έχοντας πει αυτά, έρχομαι τώρα να σας βάλω λίγο στο κλίμα όσον αφορά το σημερινό μας θέμα. Στο ρητορικό ερώτημα πού αντιμετωπίζουν πιο συχνά προβλήματα και πού διαθέτουν τον περισσότερο τους χρόνου καθημερινά οι μάνατζερ, η απάντηση είναι σε θέματα που έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Είτε αφορά προβληματική επικοινωνία, είτε έλλειψη κινήτρων, συγκρούσεις μεταξύ μελών, αλλά και την διαδικασία επιλογής, εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων. Επίσης, ευρήματα της εταιρείας Gallup, στο ερώτημα πού οφείλεται η αποχώρηση των εργαζομένων, ο νούμερο ένα λόγος αποχώρησης από την εργασία τους είναι τα κακά αφεντικά. Τέλος, να αναφερθώ και σε άλλα ευρήματα και μελέτες που έχουν γίνει, οι οποίες δίνουν και δείχνουν την άμεση σύνδεση των καλών κοινωνικών σχέσεων στον χώρο εργασίας με τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση. Συνεπώς, όπως είδαμε, άρα στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος. Και όπως η ψυχολογία γενικότερα, αλλά και η εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία, έχει ως αντικείμενο να κατανοήσει, να ερμηνεύσει και να προβλέψει τόσο την ατομική, όσο και την ομαδική, αλλά και την οργανωσιακή συμπεριφορά γενικότερα, έχοντας τη συνδρομή μερικές φορές ή και πολλές φορές, ανάλογα με τα θέματα, της ατομικής και κοινωνικής ψυχολογίας, αλλά και της κοινωνιολογίας, και κυρίως ό,τι αφορά την αμφίδρομη σχέση που έχει το άτομο και η ομάδα, οι ομάδες μεταξύ τους και ο οργανισμός ως δομή και ως οργάνωση γενικότερα, και βέβαια την εργασιακή συμπεριφορά, όπως προανέφερα, που είναι το αποτέλεσμα χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, του θυμικού, δηλαδή της συγκινησιακής κατάστασης, τα κίνητρα που έχει ο εργαζόμενος, αλλά και το αξιακό του σύστημα, αξίες, στάσεις και προσδοκίες. Τώρα, σε τι αποσκοπεί αλήθεια, κυρίως στο να αναδείξει, να αξιοποιήσει και να αναπτύξει το δυναμικό των εργαζομένων. Σε αντίθεση, να το πω έτσι, ας με επιτραπεί έκφραση, με τον κλινικό ψυχολόγο που κυρίως ασχολείται με την αποκλίνουσα συμπεριφορά. Μπορεί βέβαια και ο εργασιακός και οργανωσιακός ψυχολόγος να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα, αλλά αυτό είναι συνήθως το πιο ασύνθες και άρα η ανάπτυξη του θετικού που έχει ο εργαζόμενος και η ανάπτυξή του είναι στο επίκεντρο, για να πετύχει τη μέγιστη δυνατή εργασιακή ικανοποίηση και βέβαια άμεσα συνυφασμένη περισσότερη καλύτερη αποδοτικότητα και δημιουργικότητα, αλλά και κοινωνικοποίηση και ευεξία, δηλαδή εξισορρόπηση μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Με άλλα λόγια, η εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία θέτει τις υπηρεσίες της και τις γνώσεις της και συνεισφέρει επομένως στη σωστή και επιτυχή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Θα μπορούσαμε δε να δώσουμε έναν ορισμό της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ως μια πολύ σημαντική αλλά και αναπόσπαστη λειτουργία ενός οργανισμού που έχει στο επίκεντρο, όπως είπαμε, και η ψυχολογία, τον εργαζόμενο, το εργαζόμενο άτομο, τη δημιουργική και αποτελεσματική διαχείρισή του, με απότερο στόχο την δέσμευσή του. Και όταν μιλάμε για δέσμευση στην εργασία, στην ουσία μιλάμε για μια αυξημένη συναισθηματική σχέση που ένας εργαζόμενος αισθάνεται για τον οργανισμό και τον εργοδότη και τον επηρεάζει και τον οθεί, έτσι ώστε ενισχυτικά να επιδείξει μεγαλύτερη προσπάθεια στην εργασία του. Στην ουσία βλέπουμε αυτό τις τρεις παραμέτρους, τη λογική, το θυμικό, τη δράση και την ενέργεια, και όσο πιο κοντά αυτά βρίσκονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η δέσμευση. Θα μπορούσαμε δε να δούμε και μερικά παραδείγματα για να είναι πιο κατανοητό. Και όταν αναφερόμαστε σε ορθολογικά στοιχεία, για παράδειγμα, πιστεύω απόλυτα στις επιδιώξεις και τους στόχους του οργανισμού. Άρα ταυτίζομαι με το τι θέλει ο οργανισμός, υποστηρίζω τις αξίες του οργανισμού, τη φιλοσοφία και την κουλτούρα του οργανισμού, γνωρίζω πώς μπορώ να βοηθήσω τον οργανισμό μου στην επίτευξη των στόχων του, ή αν αναφερθούμε στο θυμικό και στα συναισθηματικά στοιχεία, θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, που τίθεται αυτή η ερώτηση πολλές φορές στην πρόσληψη, αλλά και στην, όταν κάποιος φεύγει από την επιχείρηση, αν θα τον συνιστούσε σε ένα φίλο του ως ένα καλό περιβάλλον για να εργαστεί, ή ότι ο οργανισμός τον εμπνέει να κάνει καλύτερα, αποτελεσματικότερα την εργασία του και τον ενθουσιάζει γενικώς που βρίσκεται και είναι μέλος αυτού του οργανισμού. Και βέβαια, κλείνοντας έτσι ενδεικτικά κάποια στοιχεία, είμαι προσωπικά προσιλωμένος και νοιάζομαι να βοηθήσω τον οργανισμό μου να είναι επιτυχημένος και εφαρμόζω πλήρως τις δεξιότητες και τις ικανότητές μου στην εργασία. Τώρα δύο λόγια για την ιστορική εξέλιξη. Εμφανίζεται αρχικά στην Αμερική και αργότερα στην Ευρώπη ως ένας ανερχόμενος κλάδος της ψυχολογίας και εντάσσεται όλο και περισσότερο στο management, δηλαδή στις σπουδές της διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και του HRM. Στην Ελλάδα είναι ένα σχετικά νέος κλάδος της ψυχολογίας και χωρίς να υπάρχει ακόμη αυτόνομο τμήμα ή κλάδος στο πανεπιστήμιο. Σωστά, Δέσποινα, ή κάνω λάθος? Σωστά, σωστά. Σωστά. Οκ, ευχαριστώ. Επίσης, να τονίσουμε ότι πολλές φορές αντί για την εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία, ακούμε να μιλάει κάποιος για βιομηχανική ψυχολογία ως τίτλο ή ψυχολογία επιχειρήσεων. Εμείς από τον κλάδο μας συζητήσαμε από αυτού και μετά από ανταλλαγή απόψεων και ψηφοφορίας καταλήξαμε στην ονομασία εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία. Τώρα, είδαμε την αμεσότητα και τη σχέση που έχει το HR και ο εργασιακός οργανωσιακός ψυχολόγος. Ας δούμε εντάχει λίγα στοιχεία ως προς την ιστορική εξέλιξη του ρόλου του HR, ξεκινώντας από τη μαζική βιομηχανική παραγωγή του 19ου αιώνα, όπου ο ρόλος εκεί ήταν περισσότερο η παροχή βοήθειας και προστασίας από την εξαθλίωση του εργαζομένου. Για να πάμε στην εποχή του επιστημονικού management, και είναι πολύ γνωστός ως Taylorismός, τέλη του 10ου και αρχές του 20ου αιώνα, όπου στο επίκεντρο είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ο βέλτιστος τρόπος απόδοσης και η μείωση του κόστους. Εδώ ο HR έχει να παίξει το ρόλο, να κατανείμει σωστά την εργασία και να κάνει το match, να το πούμε έτσι, των δεξιοτήτων του εργαζόμενου με το προφίλ της θέσης εργασίας, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βέβαια να συνδέσει την απόδοση με την αμοιβή και με κοινωνικές παροχές. Για να πάμε στην επόμενη φάση, μεταξύ 1920-1940, όπου εδώ εμφανίζεται το γνωστό κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων με κύριο εκφραστή τον Μάγιο. Επίσης γνωστό είναι το πείραμα ως σύνδρομο του Χάθορν, αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Εδώ κυρίως δίδεται έμφαση στην σύνδεση της εργασίας με τους κοινωνικούς παράγοντες, άρα έχει πλέον το HR το ρόλο της ανθρωποκεντρικής, ας το πούμε, εστίασης, δηλαδή μεγάλη έμφαση στο ρόλο των ανθρωπίνων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων στον χώρο εργασίας, όπως επίσης και τη σημασία που έχει, που για πρώτη φορά η διοίκηση, και αναφέρομαι κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, δίνει έμφαση προς τους εργαζόμενους, και αυτό αντανακλά πολύ θετικά ως ενδιαφέρον των εργαζομένων προς το έργο και στην εργασία. Για να πάμε στην επόμενη χρονική περίοδο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου υπάρχει ισχυροποίηση των συνδικάτων, αλλά και μεγάλος αριθμός πλέον εκπροσώπων των εργαζομένων ως συλλογικό όργανο, εδώ ο ρόλος του HR είναι περισσότερο διαμεσολαβητικός και εξισορροπητικός. Για να εκφράζουμε την έννοια ειρηνοποιός, να πετύχει ένα εργασιακό κλίμα που θα είναι εξαιρετικά θετικό και καλό. Η επόμενη φάση χαρακτηρίζεται πλέον ως ένα πολύ οργανωμένο σύστημα που έχουμε εισρωές, εκροές, είναι οικονομικές έννοιες βέβαια, αλλά δίνουν την έμφαση στον ορθολογισμό και στο αποτέλεσμα της εργασίας, στο μέγιστο αποτέλεσμα της εργασίας. Εδώ ο ψυχολόγος και ο ρόλος του HR είναι να οργανώσει και να συνδέσει καλύτερα τα επιμέρους, τις επιμέρους δραστηριότητες και κυρίως να δώσει ανατροφοδότηση στον εργαζόμενο για τη δικιά του συνεισφορά στο αποτέλεσμα ή στο δικό του συνολικό αποτέλεσμα στον οργανισμό. Για να πάμε στην εποχή του 80 έως 2000, όπου πλέον το εργατικό δυναμικό αναβαθμίζεται, κερδίζει πάρα πολύ από πλευράς διοικήσεων, θεωρείται το ανθρώπινο κεφάλαιο πλέον, και εδώ ο ρόλος του HR είναι πώς θα αξιοποιήσει τους ανθρώπινους πόρους και θα τους αναπτύξει. Και τέλος, ερχόμενοι στο σήμερα, ο ρόλος του HR συνεχώς εξελίσσεται θετικά και αναγνωρίζεται η σημασία του και η αξία του. Πλέον δεν είναι μόνο συμβουλευτικός, που είναι κυρίως συμβουλευτικός, θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά είναι και στρατηγικός, συμμετέχοντας πλέον στο ΔΣ των οργανισμών και άρα συνδιαμορφώνει τη στρατηγική, την οποία βέβαια από την πλευρά του, στο κομμάτι που το αναλογεί, καλείται να την υλοποιήσει. Τώρα, να δούμε ποιες είναι οι ομάδες ενδιαφέροντος για το HR. Ξεκινάμε από το βασικό πυλώνα που είναι εργαζόμενοι. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να πετύχει τη μέγιστη δυνατή εργασιακή ικανοποίηση, πώς θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον δίκαιας ίσης μεταχείρισης, πώς θα αναπτύξει και θα εξελίξει τον εργαζόμενο και βέβαια πώς θα του παρέχει και θα διασφαλίσει ένα περιβάλλον υγιεινής και ασφάλειας. Μια άλλη κατηγορία, ένας άλλος πυλώνας είναι οι πελάτες πολίτες. Εδώ θα έλεγα ότι είναι περισσότερο έμμεσος ο ρόλος, γιατί απευθείας το HR δεν έχει με τον πελάτη, να το πούμε έτσι, συνδιαλλαγή ή επαφή. Έχει όμως μέσω των εργαζομένων που τους βοηθάει έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και ποιοτικό προϊόν. Καλύτερο κόστος, ταχύτητα εξυπηρέτησης. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό σύνολο, είναι κυρίως στο επίκεντρο ο εναρμονισμός με τους κανονισμούς και με την ένομο τάξη, είτε αφορά την εργατική νομοθεσία, είτε αφορά φορολογικά, ασφαλιστικά θέματα. Μετά είναι η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, να συνεισφέρει και να βοηθήσει και να χορηγήσει ομάδες κοινωνικές που χρειάζονται την υποστήριξη. Και βέβαια να δημιουργήσει ένα ηθικό περιβάλλον ισονομίας και καλής σωστής αντιμετώπισης. Ένας άλλος τομέας, συνήθως τον βλέπουμε και ξεχωριστά, μέτοχοι και διοίκηση, αλλά έχουν κοινά πράγματα. Τα κοινά τους είναι ότι επιδιώκουν κέρδη, παραγωγικότητα, να υπάρχει βιωσιμότητα στον οργανισμό ή στην επιχείρηση και βέβαια να αποδώσουν οι επενδύσεις που κάνουν οι μέτοχοι. Για να πάμε στην τελευταία κατηγορία που είναι οι στρατηγικοί εταίροι. Οι στρατηγικοί εταίροι για ένα τμήμα HR και για τους ανθρώπους της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων είναι κυρίως οι εξωτερικοί προμηθευτές. Ας υποθέσουμε ότι αναθέτουμε τη μισθοδοσία σε κάποιον εξωτερικό σύμβολο ή ότι το αναθέτουμε να κάνει ένα έργο του HR που είναι πρόσληψη στελεχών, λόγου χάρη. Εδώ θα πρέπει ευκαιρίες δοθείς, μιας και ανέφερα την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, ότι όλα αυτά που συζητάμε ασφαλώς δεν θα τα βρει κάποιος σε μια πολύ μικρή επιχείρηση. Είναι αντιληπτό. Συνήθως το HR σαν εξοπλισμός, σαν στελέχωση, το συναντάμε βέβαια σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα, αλλά έχουν και αναδείξει, μάλλον έχουν καταλάβει και τη σημασία και την αξία του. Και βέβαια ένας άλλος στρατηγικός εταίρος, για να κλείσω με αυτή τη διαφάνεια, είναι τα συνδικάτα εργαζομένων, που πρέπει να διαπραγματευτεί και να εκπροσωπήσει θετικά, αποτελεσματικά, να πετύχει, να διαμορφώσει μέσω της καλής σχέσης ένα ειρηνικό εργασιακό περιβάλλον. Απλά μια εικόνα Σας δείχνω με αυτή τη διαφάνεια πώς είναι η δομή και ποιοι είναι οι τομείς, οι κύριοι τομείς που βρίσκουμε σε έναν μεγάλο οργανισμό σε σχέση με το HR. Κάτω από τη Γενική Διεύθυνση, παλιότερα ήταν κάτω από την Οικονομική Διεύθυνση. Κύριοι τομείς, όπως βλέπουμε, αλλά τα πεδία δράσης θα τα δούμε στη συνέχεια. Είναι ο τομέας προσέλκυσης επιλογής, ο τομέας εκπαίδευσης και ανάπτυξης και μάλιστα και ένας υποτομέας σημαντικός, ιδιαίτερα τελευταία, η διαχείριση ταλέντων. Ο τομέας της αξιολόγησης και απόδοσης, αλλά και αποσπάσεων και μετακινήσεων μέσα στον οργανισμό, που έχει να κάνει με την αξιολόγηση. Και πάμε στον τομέα αμοιβών παροχών και τομέας σαν υποτομέας διαχείρισης διαδικασιών, τομέας εργασιακών σχέσεων, δηλαδή τι είδης συμβάσεων έχουμε, μερικής απασχόλησης, on the project, δηλαδή εργασία που γίνεται για ένα έργο κλπ. Ή εξ αποστάσεως, η τηλεργασία, όλα αυτά υπάγονται σε αυτό το τομέα. Και θα μπορούσαμε να θέσουμε υπόψη ότι κάτω από αυτόν βρίσκεται και ο τομέας υγιεινής και ασφάλειας και βέβαια ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι ο τομέας του εργασιακού κλίματος, κάποια στοιχεία ήδη ανέφερα, και ο τομέας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επειδή ένας οργανισμός θα μπορούσε να συγκριθεί σαν μια μικρογραφία της κοινωνίας, βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση και επικοινωνία τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, δηλαδή στο χώρο που δραστηριοποιείται. Είτε αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα, είτε έχει να κάνει με το οικονομικό περιβάλλον και τις υποδομές, είτε το πολιτικονομικό σύστημα και βέβαια τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή το επίπεδο και η ποιότητα εκπαίδευσης που έχουν εργαζόμενοι και το πόσο εύκολα μπορεί ένας οργανισμός να προσελκύσει και να βρει το προσωπικό που χρειάζεται. Άρα το περιβάλλον, θα δούμε κάποιες διαφάνειες στη συνέχεια, παίζει σημαντικό ρόλο και για το HR. Είναι ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, είναι ευμετάβλητο, αβέβαιο, πλήττεται από την ανεργία και υπάρχει οικονομική κρίση, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό. Είναι πολυεθνικό και πολιτισμικό, άρα υπάρχει διαφορετικότητα, διαγεννητικότητα και μεταβαλλόμενη ρόλη. Και βέβαια, ιδιαίτερα με την εμφάνιση του COVID, έχουμε αύξηση της τηλεργασίας, άρα της υβριδικής εργασίας, άρα της εικονικής, θα έλεγα, παροχής εργασίας, όπου ο προϊστάμενος δεν έχει face-to-face πλέον σχέση, από μακριά πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες και είναι και λίγο και αντιφατικό αυτό το περιβάλλον. Και σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, βλέπουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, την οικονομική κρίση που περνάμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα απογοήτευση, απεσιοδοξία, ιδιαίτερα στους νέους, υψηλή ανεργία, ή πολλοί νέοι έχουν αναγκαστεί να ζητήσουν το μέλλον του στο εξωτερικό και βέβαια ο δημογραφικός εφιάλτης, όπως κυκλοφορείται εδώ, όπου θα υπάρξει σοβαρό θέμα και όλα αυτά είναι σημαντικά για το HR γιατί πρέπει να προγραμματίσει το προσωπικό του και όχι μόνο και πώς θα βοηθήσει και θα συμβάλλει να διαμορφώσει το καλό εργασιακό περιβάλλον. Έχουμε σύγχρονα μέσα και κοινωνικά δίκτυα και τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που σημαίνει γεωμετρικά αυξανόμενη εξάπλωση της χρήσης του ίντερνετ, χρήση κοινωνικών δικτύων. Εγώ περισσότερο θα μείνω στο LinkedIn, γιατί αυτό πλέον χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα και σε μεγαλύτερη έκταση, τόσο για την εξέβριση εργασίας από τους ενδιαφερόμενους, όσο και από πλευράς εργοδοτών αναζήτησης υποψηφίων. Και βέβαια οι πλατφόρμες και όλη η τεχνολογία που τίθεται στην υπηρεσία του HR, το οποίο πρέπει το ίδιο να προσαρμοστεί, να εκπαιδευτεί για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά και άρα να βοηθήσει και να υποστηρίξει από το ρόλο του τον οργανισμό που υπηρετεί. Έχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που αλλάζει. Δίδεται πλέον στα soft skills, σε δεξιότητες όπως ευελιξία, ευστροφία, κινητικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, καινοτόμο σκέψη και ομαδικό πνεύμα μεγάλη έμφαση. Παρατηρούμε αλλαγή όσον αφορά την κλασική ομάδα, όπου ο προϊστάμενος ήταν αυτός που έδινε εντολές, οδηγίες και είχε έναν ελεγκτικό κυρίως ρόλο. Πάμε σε μια πιο σύνθετη ομάδα, όπου ο προϊστάμενος είναι και αυτός μέλος της ομάδας και είναι αυτός που καουτσάρει, όπως τα λέγαμε, και καθοδηγεί και υποστηρίζει την ομάδα του να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε μια αλλαγή από πλευράς οργάνωσης, φεύγουμε από την κλασική πυραμίδα, πάμε περισσότερο στην οριζόντια και επίπεδη οργάνωση και ή δικτύου. Και τέλος, από το παραδοσιακό γραφείο, το σύλλο, δηλαδή όπου κάθε εργαζόμενος ή σε μεγάλο βαθμό έχει το δικό του γραφείο, πάμε πλέον σε ανοιχτούς χώρους εργασίας. Και βέβαια στην εξαποστάσεως εργασίας και το e-learning, κυρίως η εξαποστάσεως εργασίας διευρύνεται και ενισχύεται τελευταία και λόγω της πανδημίας, στην οποία επίσης αναφέρθηκα προηγουμένως. Να αναφέρω και κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τα διαγενικά χαρακτηριστικά, γιατί μέσα σε έναν οργανισμό υπάρχουν διάφορες ηλικίες, έτσι. Και το HR πρέπει ανάλογα να μπορεί να κατανοήσει, όπως είπαμε, να βοηθήσει και να υποστηρίξει τόσο τον εργαζόμενο, αλλά και τα στελέχη. Γιατί ο ρόλος του, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, είναι να εκπαιδεύσει τους μάνατζερ να κάνουν σωστά, να διοικήσουν σωστά τους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε, επομένως, να σχολιάσουμε κάποια στοιχεία της προσωπικότητας και της στάσης εργασίας ηλικιών μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή από τη σκληρή δουλειά, το σεβασμό, την πειθαρχία και τήρηση κανόνων και πιο πολύ προστακτικός και ελεκτικός των μεγάλων σε ηλικία ατόμων, πάμε περισσότερο στην γενιά του X, Y και Z, που είναι αυτή κυρίως την περίοδο σε μεγαλύτερη, θα έλεγα, εξέλιξη και έχει χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τον αυτόνομο και καινοτόμο τρόπο σκέψης, με την ανάληψη πρωτοβουλίας και ρίσκου, την λίγη σημασία στους τίτλους, αλλά την επινοητικότητα, το team spirit, ότι επιθυμεί την ανατροφοδότηση, ότι επιδιώκει να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε μεγαλύτερη έμφαση, χρησιμοποιεί βέβαια τα σύγχρονα μέσα, επιδιώκει τη διαβίω εκπαίδευση και χαρακτηρίζεται για μεγαλύτερη κινητικότητα. Ασφαλώς εδώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποιοι, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία, έχουν χαρακτηριστικά και στοιχεία που τα βρίσκουμε και στη νεότερη γενιά ή και το αντίθετο. Τώρα ερχόμαστε να σχολιάσουμε και να δούμε αυτά τα οποία ουσιαστικά καλείται και αναφέρθηκα για τα πεδία δράσης του HR, με όλα τα προηγούμενα όπως τα είδαμε, και να αντιμετωπίσει προβλήματα και προκλήσεις που τίθενται στο HR. Τα έχω ομαδοποιήσει εδώ σε ένα βαθμό και ενδεικτικά θα αναφέρω κάποια παραδείγματα για την κάθε μια ομάδα, ξεκινώντας από την πρόσληψη και καριέρα. Εδώ τίθεται το θέμα των κριτηρίων στο HR και της γενικότερης διαδικασίας πρόσληψης, όπου πρέπει, για παράδειγμα, να δώσει έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες ή, το ανέφερα και προηγουμένως, στην καινοτόμο σκέψη, στη συναισθηματική νοημοσύνη, στο team spirit. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα εξετάσει στην επιλογική διαδικασία. Έχουμε ένα άλλο θέμα, το job rotation, στα πλαίσια της αλλαγής του αντικειμένου σε ηλικιακά μεγάλα άτομα. Ξέρετε ότι στη μεσαία ηλικία υπάρχει η λεγόμενη αναγκαστική ικανοποίηση, δηλαδή υπάρχει ένα τέλμα, να το πω έτσι, άρα θα πρέπει να αναδείξουμε, να βρούμε καινούργια πράγματα, καινούργια στοιχεία που μπορεί και έχει ο εργαζόμενος, αναθέτοντάς του κάποια άλλα πράγματα, άρα αλλάζοντάς του το αντικείμενο εργασίας. Ασφαλώς θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε, το είδαμε προηγουμένως, τα διαγενειακά χαρακτηριστικά που μιλήσαμε, να εκπαιδεύσει τους νέους managers να μπορούν να διοικούν πιο αποτελεσματικά μεγάλα σε ηλικία άτομα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η διακράτηση ικανών στελεχών. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και ανάπτυξη και διαχείριση της γνώσης, το ζητούμενο είναι να είναι οργανισμός, να είναι εργαζόμενοι updated. Άρα η διαβίω εκπαίδευση είναι στο επίκεντρο και το just-in-time learning, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει εκείνη τη στιγμή το τμήμα, ο εργαζόμενος, ο οργανισμός. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μαθαίνουμε, να ξεμαθαίνουμε και να μαθαίνουμε ξανά. Δηλαδή το re και upskilling, ο μετασχηματισμός της εμπειρίας των εργαζομένων. Είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να δώσει λύσεις και να συνεισφέρει το HR σε αυτό. Η προστασία των γνώσεων από τα άτομα που αποχωρούν από έναν οργανισμό ή την αξιοποίηση των γνώσεων από ηλικιακά μεγάλα άτομα που θα μπορέσουμε μέσω του δικτύου, εννοώ δικτύωση στον ίδιο τον οργανισμό, να μεταφέρουμε γνώση σε άλλους τομείς, άρα να αξιοποιήσουμε αυτή την τράπεζα γνώσεων που έχει ένας οργανισμός. Και βέβαια να αξιοποιήσει, τον έφερα και προηγουμένως, τις σύγχρονες τεχνολογίες που θα βοηθήσει να πάρει πιο γρήγορα και πιο σωστές αποφάσεις, για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, μπαίνουμε σε μια περίοδο πολύ πιο έντονη και λόγω του κορονοϊού, αλλά και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όπου το εικονικό περιβάλλον, δηλαδή η εξαποστάσεως εργασίας ή η υβριδική εργασία, τίθεται όλο και πιο, θα έλεγα, στο επίκεντρο και πρέπει να εκπαιδευτούν τόσο οι εργαζόμενοι που εργάζονται από το σπίτι, όσο και οι προϊστάμενοι πώς θα κατευθύνουν, καθοδηγήσουν αποτελεσματικά και θα δημιουργήσουν όσο γίνεται αυτή το ομαδικό πνεύμα σκέψης σε μια εικονική πραγματικότητα. Η διατμηματική συνεργασία στον οργανισμό είναι επίσης ένα θέμα πολύ σημαντικό που καλείται το HR να βοηθήσει στην βελτίωση και στην καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Αναφέρθηκα στη διαφορετικότητα και διαγεννητικότητα λόγω των μεταβαλλόμενων ρόλων, άρα θα πρέπει να επιληφθεί και γι' αυτό. Σαφέστατο το coaching and mentoring που είναι μια σύγχρονη πλέον τάση, εάν το συνδέσουμε με τους μεγάλους ηλικιακά ατόμου, τα μεγάλα ηλικιακά άτομα και το job rotation που σας είπα, θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι ένας πάρα πολύ καλός μέντορας, ένας τέλεχος, το οποίο έχει 10-15 χρόνια προϋπηρεσίας, άρα πρέπει να εκπαιδευτεί, να ταιριάζει στο ρόλο αυτό και να αξιοποιηθεί θετικά. Το change management, στην ουσία μιλάμε για αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων λόγω των συνεχών αλλαγών που γίνονται στους οργανισμούς, να μπορεί να προσαρμοστεί πιο εύκολα, αλλά και να ταυτιστεί με τα οράματα και με τους στόχους του οργανισμού. Είναι ακριβώς το επόμενο, στο οποίο βλέπουμε στη διαχείριση κουλτούρα, δηλαδή να υπάρχει μια οριστική προσέγγιση και να κάνουμε τους άμεσα θυγόμενους, δηλαδή ή δυνατόν όλους τους εργαζόμενους, να τους εμπλέξουμε σε αυτή τη διαδικασία και να γίνουν συμμετέχοντες. Σαφέστατα να σεβαστούμε ηλικία, εμπειρία, φύλο και εθνικότητα και διαφορετικότητα και να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το καινοτόμο να γίνει και ελκυστικό και να υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον που θα ικανοποιεί τους εργαζομένους, αλλά θα έχει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και τέλος, κλείνοντας με τη διαχείριση της υγείας, εδώ μιλάμε για παράδειγμα για το στρες, που συνήθως σε μικρή έκταση ή ένταση είναι θετικό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι ανάλογα με το άτομο μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόβλημα, άρα πώς θα βοηθήσουμε και θα προστατεύσουμε από την αρνητική επίδραση του στρες στον χώρο εργασίας, πώς θα δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες που θα υπάρχει μια ευεξία και μια εξορρόπηση μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Σαφέστατα, λόγω του κορονοϊού που πρέπει να παρακολουθήσουμε τα πρωτόκολλα ή όλα τα μέσα και μέτρα που επιβάλλεται για να προστατεύσουμε, να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τους εργαζόμενους, να τους προστατεύσουμε τον οργανισμό από φαινόμενα διάκρισης και bullying. Το επίκαιρο θέμα του GDPR, την προστασία δηλαδή των προσωπικών δεδομένων, όπου πρέπει οι εργαζόμενοι οφείλουμε το HR οφείλει να ενημερώσει τους εργαζόμενους, να ζητήσει την υπογραφή τους για θέματα ή στοιχεία που τους αφορούν, ότι συνηγορούν, να έχει ο ίδιος πρόσβαση σε κάποια πράγματα και βέβαια το θέμα της ηθικής που συνδέεται άμεσα με τα προηγούμενα που είπαμε, το σεβασμό φύλου, ηλικίας, εμπειρίας, εθνικότητας κλπ. Η τήρηση της δεοντολογίας σε κάποιες μάλιστα επιχειρήσεις προκειμένου να κρατήσουν το επίπεδο της ηθικής και δεοντολογίας, υποχρεώνουν σε εισαγωγικά, το θέτουν σαν μια απέτηση ετήσια να συμμετέχουν σε κάποια, θα έλεγα, εκπαίδευση που έχει να κάνει με θέματα ηθικής στον χώρο εργασίας. Και τέλος, τη διαχείριση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στον χώρο εργασίας. Πριν φτάσω, είμαι στην πρώτη-τελευταία διαφάνεια. Άρα, ο μελλοντικός ρόλος, εάν τον συνοψίσουμε, του HR και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, μπορούμε να πούμε ότι εστιάζεται κυρίως στο ότι είναι επιτελικός, δηλαδή είναι business partner ο HR, πρέπει να γνωρίζει πολλά πράγματα οικονομικά, τους στόχους της εταιρείας για να μπορέσει να αντλήσει, δηλαδή από την ομπρέλα που είναι οι στόχοι και η στρατηγική της εταιρείας, να αντλήσει το δικό του το μέρος εκείνο που αφορά τους ανθρώπους για να το προετοιμάσει και να υπηρετήσει καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Και χρησιμοποιώντας ως αναπτυξιακό, το θέτω εδώ πέρα, τα εργαλεία, τα σύγχρονα που του προσφέρει η τεχνολογία, πρώτα πρέπει ο ίδιος να τα εμπεδώσει και χάσαμε τον ομιλητή μας. Ναι, δεν χάσαμε την παρουσίαση, χάσαμε και τον ομιλητή. Ναι. Πιθανώς προσπαθώντας να βγάλει την παρουσίαση. Ας περιμένουμε μερικά λεπτά μήπως ξανασυνδεθεί, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Ωραία. Να πούμε στους συμμετέχοντες ότι θα υπάρχει χρόνος και διάθεση του μιλητή να απαντήσει σε ερωτήσεις, άρα μπορεί κάποιος στο chat να θέσει την ερώτησή του ή να παρέμβει όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση. Ορίστε. Επανήλθε ο μιλητής μας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάποιο πρόβλημα προέκυψε. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά στις τεχνικές στο διαλέξεις. Συγγνώμη. Ήταν λίγο πριν το τέλος. Τα δύο τελευταία. Για να το προσπαθήσω πάλι. Ακριβώς. Ήμουνα νομίζω σε αυτή τη διαφάνεια. Ήθελα να πω, ζητάω πολύ συγγνώμη για την διακοπή αυτή. Είχα μείνει στο μελλοντικό ρόλο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και αναφέρθηκα και στον αναπτυξιακό. Συνεχίζοντας, θα έλεγα ότι είναι ένας διευκολυντής και διαμεσολαβητής των αλλαγών ενός οργανισμού. Έχει να παίξει το ρόλο της διαχείρισης των ταλέντων, όχι μόνο στο να εντοπίσει και να προσελκύσει, αλλά και να αναπτύξει και να διακρατήσει, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο πολλές φορές στις επιχειρήσεις. Άρα, ο ρόλος ειδικά για το θέμα των ταλέντων είναι πολύ σημαντικός. Σύμβολος εκπαίδευσης, διαβίου εκπαίδευσης, αναφερθήκαμε, και τέλος, συνήγορος του εργαζόμενου. Τα σχολιάσαμε όσον αφορά τη διαφορετικότητα, την ευεξία και το work-life balance. Εάν το βλέπαμε ιστορικά συνοψίζοντας, φεύγοντας από το ρόλο στο παρελθόν του διοικητικού, του εκτελεστικού και το administrative ως κύριο, θα έλεγα, χαρακτηριστικό και αντικείμενο, πάμε στο σήμερα που είναι ως επιτοπλίστων συμβουλευτικός και αναπτυξιακός και εξελίσσεται προς το μέλλον. Το αναφέραμε, να έχει πλέον στρατηγική συμμετοχή στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή των στόχων, των στρατηγικών στόχων ενός οργανισμού, να είναι ουσιαστικά ο business partner. Κλείνοντας με την τελευταία διαφάνεια, όσον αφορά τα απαραίτητα εφόδια, σίγουρα σπουδές στην εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία και του HR, το HRM, αλλά και συναφείς κλάδους, κοινωνική ψυχολογία κυρίως, αλλά και κοινωνιολογία. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι θα χρειαστεί ο ίδιος να μεριμνήσει, να έχει οικονομικές γνώσεις, έτσι ώστε τους στόχους και οικονομικά στοιχεία να τα καταλαβαίνει και να μπορεί να τα ενσωματώσει, αν θέλετε, στο δικό του τον προγραμματισμό και στη δικιά του τη δουλειά, για να έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε αυτό που κάνει και να έχει και μεγαλύτερη αποδοχή από πλευράς διοίκησης. Να γνωρίζει καλά όσο γίνεται περισσότερο την εργατική νομοθεσία, γιατί χρειάζεται στην καθημερινότητα θέματα φορολογικά και θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και ασφάλιση των εργαζομένων και βέβαια σύγχρονες τεχνολογίες. Σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες, τις σχολιάσαμε σε προηγούμενες διαφάνειες, να είναι επικοινωνιακός, να έχει ενσυναίσθηση, διαπολιτισμικότητα, ικανότητα διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης, ομαδικό πνεύμα, ηθική και δεοντολογία, να είναι proactive και βέβαια να είναι προσαρμοστικός. Και κυρίως, αυτό ισχύει για όλους και για όλα τα επαγγέλματα, να έχει μεράκι και βέβαια εμείς ως κοινωνική κατεξοχήν και ανθρωπιστική επιστήμη να αγαπάμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή τον άνθρωπο. Κλείνοντας, επειδή η τάση και η εξέλιξη, το ανέφερα προηγουμένως, έχει να κάνει και με την υβριδική εργασία, δηλαδή τόσο με τη φυσική παρουσία, αλλά όσο και εξ αποστάσεως, απαιτεί να έχουμε και αντίστοιχες δεξιότητες, οι οποίες ανάλογα με το άτομο ή τον οργανισμό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η αναλυτική ικανότητα πολύ σημαντική ή άλλα χαρακτηριστικά. Και εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να έχει διαρκή ενημέρωση και με αυτό κλείνω την παρουσίαση με τα λόγια ενός θρύλου του χόκι του Γκρέτσκι, ο οποίος είπε «Δεν πηγαίνω στο σημείο όπου είναι ο δίσκος, αλλά πηγαίνω εκεί όπου θα πάει». Με αυτά τα λόγια ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και για την προσοχή σας και ζητάω και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή την τεχνική που προέκυψε. Είμαι βέβαια στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι είναι οι στο διαλέξεις. Έχουμε και απρόοπτα καμιά φορά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εφόσον λύθηκε γρήγορα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και παρουσίαση. Αν κάποιο από το κοινό θα ήθελε να θέσει κάποια ερώτηση στον κύριο Βρέγγια, μπορείτε να ανοίξετε τα μικρόφωνά σας. Η κυρία Βολίδη λέει, αν ήμασταν σε αμφιθέατρο θα χειροκροτούσαμε, αλλά τώρα μέσω της οθόνης μπορείτε μόνο να μας φανταστείτε, κύριε Βρέγγια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο? Ο κύριος Τσαγκαράκης ρωτάει τι επιλογές έχουμε για μετεκπαίδευση στο HR στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εξ όσων γνωρίζω, επειδή η δικιά μου εργασιακή εμπειρία εστιάζεται περισσότερο, το ανέφερα κιόλας, στον ιδιωτικό τομέα και αυτό που θα μπορούσε να κάνει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο υπάρχουν σεμινάρια, υπάρχουν μαθήματα τα οποία προσφέρονται και όχι μόνο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και στη Θεσσαλονίκη η συνάδελφος η Δέσποινα κυρία Εξαντοπούλου νομίζω ότι παρέχεται η δυνατότητα θέματα του HR μπορεί να τα παρακολουθήσουν χωρίς να υπάρχει, όπως είπα, αυτή η δυνατότητα να πάρουν μια ειδικότητα στον τομέα της εργασιακής και μιας ολοκληρωμένης, θα έλεγα, εκπαίδευσης σε αυτό το τομέα της εργασιακής και οργανωσιακής ψυχολογίας και του HR. Δεν ξέρω η Δέσποινα αν έχει κάτι να σχολιάσει, αν γνωρίζει κάτι. Ακριβώς εγώ θα συμφωνούσα ότι υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα στο Human Resource Management, στο HR και σε πανεπιστήμια και στη Θεσσαλονίκη, στο Αττική, στο Μακεδονία, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Αλλά δυστυχώς ολοκληρωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα στην εργασιακή ψυχολογία δεν υπάρχουν. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν εγώ ακόμα τελείωνα τις σπουδές μου, υπήρχε ένα από το πρόγραμμα στο Πάτιο, το οποίο όμως έχει σταματήσει, δεν υπάρχει πια. Πιστέψτε μας ότι εμείς θέλουμε πολύ περισσότερο από όλους να αναπτυχθούν κάποια τέτοια προγράμματα, αλλά πολλές φορές είναι τα πράγματα έτσι, μας ξεπερνούν οι δυσκολίες. Ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε τέτοια προγράμματα. Να πούμε πλέον, Δέσποινα, ότι υπάρχουν κατευθύνσεις στα MBA που παρέχουν εξειδίκευση στο HR. Υπάρχουν ετήσια μικρής διάρκειας εξειδικεύσεις εξ αποστάσεως πιστοποιημένα και εκ των πανεπιστημίων. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν οι άνθρωποι να εξειδικευθούν σε σχέση με το HR, έχοντας ή μη πρώτο πτυχίο τη διοίκηση ή την ψυχολογία. Δηλαδή, κάποιος μπορεί. Ο κ. Βρέγγιας πολύ αναλυτικά παρουσίασε τα εφόδια που πρέπει να έχει κάποιος, και αυτός κάποιος μπορεί να συλλέξει εφόδια από διαφορετικούς χώρους, γιατί είναι κάτι που οριζόντια αφορά τον οργανισμό έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Εκείνο που ήθελα έτσι να συμπληρώσω, εξ όσων γνωρίζω, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει αυτή τη δυνατότητα, αλλά όχι σαν αυτόνομο πάλι. Είναι ένα μέρος της διοίκησης επιχειρήσεων. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στο MBA παρέχει, για παράδειγμα, το Management of People and Organizations. Δηλαδή, όχι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αλλά ένα μέρος που συνδέεται με τη διοίκηση επιχειρήσεων. Μία άλλη σχετική ερώτηση που έχουμε από το κοινό, από την κυρία Σπανορίγα, είναι ότι είναι φοιτητρία ψυχολογίας και ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τον κλάδο της οργανωσιακής ψυχολογίας, αλλά δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο μεταπτυχιακό πάνω στην οργανωτική ψυχολογία, σκέφτεται να κάνει μεταπτυχιακό στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Η ερώτηση είναι ότι αν κάποιος έχει μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και καλείται να εργαστεί σε μια εταιρεία, σε έναν οργανισμό στο τμήμα του HR, με ποια κριτήρια κατατάσσεται στους τομείς της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνεται υπόψη το βασικό πτυχίο? Δέσποινα, πώς μπορείς να το απαντήσεις εσύ, μιας και είσαι πιο ενεργό μέλος του Πανεπιστημίου, να το πω. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να πω και λέω και πολλές φορές και στα μαθήματα είναι ότι ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού προσφέρει κάποιες πληροφορίες περισσότερες σε σχέση με ζητήματα που είναι πέρα από τις ψυχολογίες, ας πούμε, σε ζητήματα αστυνομική νομοθεσία, στην εργατική νομοθεσία, σε οικονομικά ζητήματα. Έτσι, δηλαδή, συνήθως τα προγράμματα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού έχουν και κάποια μαθήματα σε οικονομικά, macro-microeconomics, το οποίο δεν ισχύει στα προγράμματα οργανωσιακής ψυχολογίας. Βέβαια, όταν ανοίγουν θέσεις σε οργανισμούς για τα τμήματα HR, αυτό το οποίο ενδιαφέρει, αυτό που κυρίως κοιτάνε οι οργανισμοί, κατά τη γνώμη μου, είναι η σύνδεση, το προφίλ του υποψήφιου και πόσο καλός είναι για τη συγκεκριμένη θέση που καλείται να καλύψει στο τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, για παράδειγμα, αν η θέση αυτή αφορά σε ένα τμήμα, είναι μια θέση για προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, εκεί ένας ψυχολόγος έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, γιατί έχει πολύ σημαντική εκπαίδευση σε ζητήματα ψυχομετρίας, στατιστικής και μεθοδολογίας, που είναι πάρα πολύ βασικά στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής. Άρα, το βασικό πτυχίο μπορεί να παίξει ρόλο, έτσι, αλλά αυτό είναι και σε άμεση συνάρτηση με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της θέσης που καλούνται να καλύψουν οι υποψήφοι.